Όταν το 1935 που έκανα την πρώτη μου εμφάνιση με πιέσανε οι εκδότες των νέων γραμμάτων, δηλαδή ο Γιώργος Κατσίμπαλης και ο Γιώργος Εφέρης βασικά, να δημοσιεύσω τα πρώτα μου ποίηματα. Εγώ είχα πολλές αντιρρήσεις και υπάρχει ακόμα ένα γράμμα που έστειλε στον Κατσίμπαλη και προέβαλα διάφορους λόγους για τους οποίους δεν ήθελα ακόμη να εμφανιστώ. Εν πάση περιπτώσει, αυτοί κάθισαν και τα τυπώσανε και μου εμφάνισαν τα δοκίμια με τα ποίηματά μου, που τους είχα εμπιστευτεί, έτοιμα. Πολύ βιαστικά λοιπόν χρειάστηκε να πάρω μια απόφαση για το τι όνομα θα έβαζα σαν υπογραφή. Δεν ήθελα να υπάρχει, ήθελα κάποιο ψευδόνυμο. Και επειδή πάντοτε οι λέξεις που άρχιζαν από ε λάμδα, από το ελ, μου ασκούσαν μια μαγεία, είτε διότι ήταν η Ελλάδα, είτε η ελπίδα, είτε μια Ελένη που ίσως ήμουν τότε ερωτευμένος, μια η ελευθερία, όλα αυτές οι λέξεις που αρχίζουν από ελ, σκέφτηκα να το αρχίσω έτσι. Κατόπιν ήταν το γράμμα ύψιλον, που για μένα είναι το πιο ελληνικό γράμμα, άλλωστε νομίζω και οι Γάλλοι να το λένε η Γκρέκ θα πει ότι είναι το ελληνικό. Και έβαλα μετά το ελ το ύψιλον. Δεν χρειαζόταν λοιπόν παρά να βάλω μια κατάληξη που να είναι και λίγο αρχαιοπρεπής αν θέλετε, ή της. Και έτσι ενώ έψαχνα στην αρχή να βάλω κάτι μεταξύ του ελ και του της, έβαλα το ύψιλον και βγήκε το ελ της. Της αγάπης αίματα με πορφύρωσα και χαρέσαν ειδωτές με σκιάσαμε. Οικειότητά μου με τη θάλασσα πιστεύω είναι κάτι φυσικό. Εάν σκεφτεί κανείς ότι η καταγωγή μου είναι από τη Λέσβο, ότι γεννήθηκα στην Κρήτη και προπαντός ότι πέρασα τα καλοκαίρια των παιδικών μου χρόνων στις Πέτσες, έχω την εντύπωση ότι σε όλη μου τη ζωή όταν άνοιγα ένα παράθυρο έβλεπα τη θάλασσα. Ακόμα και στον ύπνο μου. Βέβαια, δεν είναι ανάγκη να έχεις γεννηθεί εκεί για να δεις αυτή την άποψη. Και αργότερα φοιτητής που έκανα τις πρώτες εκδρομές για να γνωρίσω τον τόπο και στα βουνά επάνω, μόλις πάρεις μια στροφή, βλέπεις ένα πέλαγος. Μόλις πάρεις μια άλλη στροφή, βλέπεις άλλο πέλαγος. Θέλω να πω ότι η μοναδικότητα της φυσιογνωμίας της Ελλάδας είναι θαλασσινή. Και ακόμα αν δεν είχα τις προϋποθέσεις της γέννησής μου, θα με ενδιέφερε αυτό που η Ελλάδα προσιάζει ως μοναδικότητα και που είναι το σύμπλεγμα στεριάς και θάλασσας. Αυτό είναι που με συγκίνησε από την αρχή και νομίζω ότι κατά κάποιο τρόπο προσπάθησα να το δώσω με τα ποίηματά μου. Αν λοιπόν τραβήξουμε μια γραμμή από την Κρήτη στη Μυτιλίνη, από την Μυτιλίνη στην Αθήνα και πίσω στην Κρήτη, θα έχουμε σχηματίσει ένα τρίγωνο. Μια περιοχή που περιέχει ένα μεγάλο μέρος του Αιγαίου και τα λαμπρά νησιά του. Αυτή είναι η φυσική, η πνευματική περιοχή του Ηλίτη. Είναι η πατρίδα του, οι πηγές του, ο παράδεισός του. Πήρε από εκεί πολλές εικόνες για την ποίησή του, που προπαντός βρίσκονται στα πρώτα δύο του βιβλία. Οι προσανατολισμοί και ο ήλιος ο πρώτος. Κοιτάξτε, τώρα στις Σπέτσες που είπα πριν, ήταν μια εποχή που βέβαια το νησί δεν είχε ίσως
τους μοντερνισμούς που έχει σήμερα και αυτό ήταν κάτι παρθενικό για μένα. Πηγαίνανε μερικές οικογένειες από την Αθήνα, νοικιάζαμε κάτι παλιά σπίτια και θυμάμαι ότι είχε μια τελετουργία όλη δηλαδή η ζωή εκεί πέρα. Έπαιρνε ένα λειτουργικό όπως είναι η εκκλησία. Δηλαδή ήξερα εγώ ότι το πρωί θα ξυπνήσω και θα φυσάει ο μαΐστρος. Οι βάρκες, οι σπετσιώτικες που ήταν ονομαστές. Ο καθένας είχε ας πούμε συνδεθεί με κάποιο βαρκάρι, ο οποίος ήταν πια μέλος της οικογενείας. Και πηγαίναμε απέναντι στην Κώστα. Εκεί γύρω στις 11 έκοβε ο καιρός και κάναμε ωραία τον μπάνιο και μετά η επιστροφή ήταν, άρχισε μια άλλη γραμμή από την Ύδρα που ήταν ο Μπάτης ο λεγόμενος, είναι δηλαδή ο Λεβάντες εκεί πέρα. Απόγευμα μας βάζανε να κοιμηθούμε, αλλά εμείς καθόμασταν στα παράθυρα και παρακολουθούσαμε άπειρες λεπτομέρειες. Εκεί έχουν εγγραφεί μέσα μου πώς πάνε τα πανιά όταν πάει πρίμα το καΐκι, πώς σκαμπανεβάζει όταν πάει όρτσα, πώς πάνε οι σπηλιάδες. Όλα αυτά τα πράγματα έχουν εγγραφεί μέσα μου και χωρίς να το θέλω μετά βγαίνουν και στα πείματά μου. Έχεις μια γεύση τρικυμίας στα χείλη. Μα πού γύριζες, ολημερής της σκληρή ρέμβη της πέτρας και της θάλασσας. Αετοφόρος άνεμος γύμνωσε τους λόφους. Γύμνωσε την επιθυμία σου στο κόκαλο. Και οι κόρες των ματιών σου πήρανε τη σκυτάλη της χήμερας, ρηγώνοντας μαφρό τη θύμηση. Πού είναι η γνώριμη ανηφοριά του μικρού Σεπτεμβρίου, στο κοκκινό χώμα όπου έπαιζες θωρώντας προς τα κάτω τους βαθιούς κυαμώνες των άλλων κοριτσιών. Τις γωνιές όπου οι φίλες σου άφηναν αγκαλιές τα δυο σμαρίνια. Μα πού γύριζες, ολονυχτής της σκληρή ρέμβη της πέτρας και της θάλασσας. Σου λέγα να μετράς μες στο γδυτό νερό τις φωτεινές του μέρες. Ανάσκελη να χαίρεσαι την αυγή των πραγμάτων ή πάλι να γυρνάς κίτρινους κάμπους με ένα τριφύλι φως στο στήθος σου, ηρωίδα ή άμβου. Υπάρχουν μέσα στην ποίηση του Ελίτη μερικές εικόνες που επαναλαμβάνονται διαρκώς. Αυτές οι εικόνες είναι κατά κάποιο τρόπο έμονες ιδέες. Ας πούμε η θάλασσα εμφανίζεται πάντοτε σαν ένας κήπος, σαν ένα λιβάδι, σαν ένα μεγάλο υποστατικό. Αυτό δεν γίνεται συχνά με τους ποιητές. Συνήθως οι εικόνες αλλάζουν από εποχές σε εποχές. Αντίθετα, ο Ελίτης δείχνει να επιμένει πάνω σε μερικές εικόνες που φτάνουν να αποκτούν την αξία ενός αρχέτυπου. Οι δύο πρώτες λέξεις του πρώτου ποίηματος, του πρώτου βιβλίου μου, είναι ο έρωτας του αρχιπέλαγος. Κατά ένα μυστηριώδη τρόπο, αυτές οι δύο λέξεις καθορίσανε και φυσικά με προεκτάσεις που έφερε η ωριμότητα, όλο το υπόλοιπο του έργου μου, το καθορίζουν. Αυτά δείχνουν ότι είναι αδύνατον για τον Ελίτη να σκέπτεται με αφηρημένο τρόπο. Πάντοτε σκέπτεται με συγκεκριμένες εικόνες, με προσωποποίηση, με σύμβολα. Τα πρώτα μου έργα βέβαιος μπορεί να ήταν λίγο τολμηρά από τη μια μεριά και χωρίς μεγάλη ακρίβεια όπως την απαιτώ σήμερα. Αλλά η σύνδεση μου με τον υπερρεαλισμό με βοήθησε πολύ στο να δώσω το ελληνικό τοπίο όσο και αν φαίνεται περίεργο. Δηλαδή ο υπερρεαλισμός με βοήθησε να αφαιρέσω τους άξονες που καθυλώνουν αυτό που λέμε τοπίο και αντί να φανώ τοπιογράφος όπως νομίζουν πολλοί στην αρχή, νομίσανε πολλοί, ανασυνθέτω το ελληνικό τοπίο. Αυτό ομολογώ το οφείλω στον υπερρεαλισμό. Βέβαια, ο υπερρεαλισμός έφερε και μερικά αρνητικά στοιχεία, ίσως,
αλλά στη συνολική καταγραφή νομίζω ότι υπήρξε για μένα ευεργετικός. Το ύφος και οι εικόνες του έχουν επηρεαστεί από τον υπερρεαλισμό, αλλά δεν είναι υπερρεαλιστής. Δεν έχει δοθεί στην αυτόματη γραφή και στα ποίηματα χωρίς νόημα. Τον τράβηξε ο υπερρεαλισμός γιατί αυτός έσπασε τα λογικά φράγματα τα παλιά και έβαλε στην θέση τους το αίσθημα, την υποσυνείδηση, την λογική της καρδιάς. Ήταν μια επιστροφή στις μαγικές ρίζες της ποίησης. Ένα βύθισμα στο όνειρο και στις αισθήσεις. Η διαφάνεια για την οποία έχουν μιλήσει τόσο πολύ οι κριτικοί του Ελίτη είναι ένα στοιχείο, μια κατάσταση που τον απασχολεί πολύ. Από τη μια μεριά είναι μια κατάσταση της φύσης και περιέχεται πάντα στις αγαπημένες εικόνες του Ελίτη, στο βυθό, στο γαλάζιο του ουρανού, όλα αυτά τα πράγματα. Απ' την άλλη μεριά υπάρχει μια τάση να περάσει αυτή η διαφάνεια, ακριβώς επειδή περιέχει μέσα το στοιχείο της αχνότητας, να περάσει στο ίδιο το κείμενο, στην ποίηση. Βασίζομαι κυρίως σε αυτή την λεγόμενη διαφάνεια, η διαφάνεια μέσα στην ποίηση, που είναι άμεσο συνέπεια του φωτός όπως παρουσιάζεται στην Ελλάδα και του μυστηρίου της ζωής, που δεν είναι απλώς μια σκηνοθεσία όπως μας παρουσιάζεται πολλές φορές στη δυτική αντίληψη, αλλά είναι αυτό που μένει μυστήριο και μέσα στο απόλυτο φως. Αυτό είναι ένα στοιχείο που κυριαρχεί στην ανατολική παράδοση. Μας παραπέμπει στην τάση του να ξεπερνιέται εντελώς ένα δίλημα, η διαφορά ανάμεσα στο καλό και στο κακό, ανάμεσα στην ομορφιά και στην ασκήμια, και να φτάνουμε σε μια τρίτη κατάσταση, σε μια υπέρβαση δηλαδή. Λοιπόν, ευρέθηκε ο χρυσός της Λιόριζας να έχει σταλάξει στα φύλλα της καρδιάς του. Και από τις τόσες φορές όπου ξαγρύπνησε σημά στο κυροπήγιο, καρτερώντας τα χαράματα, μια πυράδα παράξενη του είχε αρπάξει τα σωθικά. Λίγο πιο κάτω από το δέρμα, η κιανοπή γραμμή του ορίζοντα, έντονα χρωματισμένη. Κι άφθονα ίχνη γλαυκού μέσα στο αίμα. Οι φωνές των πουλιών που είχες ώρες μεγάλης μοναξιάς από στη θύση, φαίνεται να ξεχύθηκαν όλες μαζί, τόσο που δεν εστάθη βολετό να προχωρήσει σε μεγάλο βάθος το μαχαίρι. Μάλλον η πρόθεση άρκεσε για το κακό, που τα αντίκρισε, είναι φανερό, στη στάση την τρομακτική του αθώου. Ανοιχτά, περήφανα τα μάτια του. Κι όλο το δάσος να σαλεύει ακόμη πάνω στον ακυλίδο τον αμφιβληστροειδή. Στον εγκέφαλο, τίποτε. Πάρεξ μια ηχό ουρανού καταστραμμένη. Και μονάχα στην κόγχη από τα αριστερό του αυτή, λίγη, λεπτή, ψηλού τσικιά μου, καθώς μέσα στα όστρακα, όπου σημαίνει ότι πολλές φορές είχε βαδίσει πλάι στη θάλασσα, κατάμονος, με το μαράζι του έρωτα και τη βοή του ανέμου. Όσο για αυτά τα ψήγματα φωτιάς πάνω στην ύβη, δείχνουν ότι στα αλήθεια πήγαινε ώρες πολλές μπροστά, κάθε φορά που έσμιγε γυναίκα. Θα έχουμε πρώιμους καρπούς εφέτος. Συνήθως στην αγορά τη λογοτεχνική λένε γενιά του 30 και εννοούν την πεζογραφία. Και είναι η αλήθεια ότι οι πεζογράφοι έδωσαν το χαρακτήρα της λεγόμενης γενιάς 30. Οι πεζογράφοι όμως εμάς μας βλέπανε τους ποιητές λίγο σαν παραδοξογράφους στην εποχή εκείνη. Το πέρασμα του χρόνου έδειξε ότι ίσως η σημαντικότερη συνεισφορά ήταν από την πλευρά των ποιητών.
Εμένα προσωπικά με βοήθησαν δύο άνθρωποι που βρίσκονται σε δύο πόλους, αν θέλετε. Δηλαδή είναι ο Σεφέρης από την μεριά και ο Ανδρέας Εμπειρίκος από την άλλη. Ο Εμπειρίκος αντιπροσώπευε κατά κάποιο τρόπο την τρέλα, με την καλή έννοια του όρου, και ο Σεφέρης τη σοφροσύνη. Εμένα μου ήσαν και τα δύο απαραίτητα. Ο Εμπειρίκος έφερνε το πνεύμα του υπερρεαλισμού, είχε ζήσει κοντά με τους υπερρεαλιστές στο Παρίσι, ήταν ένας σπουδαίος ψυχαναλυτής, όλες αυτές οι θεωρίες του Φρόιντ τότε ήταν κάτι καινούριο στην Ελλάδα, και αυτά τα πράγματα για μένα ήταν πολύ χρήσιμα και ωφέλιμα. Χρειαζόταν όμως ένα χαλινάρι, για μένα μιλώ, και το χαλινάρι το έβαλε ο Σεφέρης, ο οποίος ήταν ακριβολόγος από μια μεριά και από την άλλη είχε μια εγκράτεια εκφραστική και έδινε και μεγάλη σημασία στην παράδοση. Ήταν αυτός που πρωτομίλησε για τον Μακρυγιάννη, για τον Ερωτόκριτο και όλα τα ζωντανά στοιχεία της ελληνικής παράδοσης τα έβαλε δηλαδή στη θέση του. Η αναγέννηση δηλαδή για μένα, η ευρωπαϊκή αναγέννηση, ήταν μια παραφθορά αυτού που λέμε ελληνικότητα και ο Θεόφιλος, σαν ένα ταπεινό παράδειγμα, αλλά σημαντικό, έδινε μια οπτική αντίληψη των πραγμάτων που ήταν πιο εναρμονισμένη με αυτό που λέμε ελληνικό τρόπο του αισθάνεστε. Ο Θεόφιλος υποσυνείδητα βέβαια τα έβλεπε όλα αυτά. Πάντως εγώ, επειδή είχα βέβαια ένα δεσμό με τη Μυτιλίνη, ήταν πιο φυσικό να έρθω πιο κοντά σε επαφή με τον Θεόφιλο. Το 1935 με τον Εμπειρίκο πήγαμε, ήταν ένας χρόνος μετά το θάνατο του Θεόφιλου, πήγαμε στη Μυτιλίνη, ανακαλύψαμε πολλά έργα του σκορπισμένα εδώ και εκεί σε καφενεία και μάζεψα εγώ διάφορα στοιχεία από τον αδερφό του που ζούσε τότε και τον ανακαλύψαμε. Από μια μεριά αυτό σαν καλλιτέχνης. Με απασχόλησε όμως και σαν άνθρωπος. Δηλαδή εμένα με ενδιέφεραν οι άνθρωποι που ήταν φορείς μιας αθωότητας. Η ελληνικότητα είναι ένας όρος που έχει παρεξηγηθεί πολύ, άλλωστε και τη δική μου γενιά τη χτυπήσανε ότι το παράκανε με την ελληνικότητα, αλλά νομίζω ότι ήταν κάτι απαραίτητο όταν σημειώθηκε, γιατί σήμερα ίσως είναι λίγο πιο ξεκαθαρισμένα τα πράγματα. Την εποχή εκείνη νομίζανε, τα βλέπανε απλουστευτικά, όπως και σήμερα ίσως πολλοί νομίζουν ότι είναι η φουστανέλα, το τσαρούχι, αυτά που λέμε Greek cards, αλλά για μένα η ελληνικότητα είναι απλούστατα ένας τρόπος να βλέπεις τα πράγματα. Βέβαια, όπως είχα γράψει κάπου, θα έπρεπε κάποιος μαθηματικός να βρει έναν τύπο να το διατυπώσει αυτό το πράγμα σε ένα σύμβολο. Είναι πάντως κάτι που ισχύει και για την αρχαιότητα και για το μεσαίωνα και για σήμερα, δηλαδή πέρα από τις διαφοροποιήσεις που παρουσιάζουν οι κατά καιρούς θρησκείες ή οι επιπτώσεις της ιστορίας, είναι ένας παράγον σταθερός και μόνιμος που κάνει τον άνθρωπο να αντιδρά απέναντι στα πράγματα κατά ορισμένο τρόπο. Αυτό είναι η ελληνικότητα. Ο Έλληνας είναι φορέας και πολλές φορές ασυνείδητος. Εγώ έχω δει στα νησιά όπου πηγαίνω τα καλοκαίρια πολλές φορές τους ψαράδες, τους τιμονιέριδες. Κάποιος ξένος είπε μια φορά ότι ο τρόπος που είδε ο Ικτίνος στην κατασκευή του Παρθενώνος την ακρίβεια ανάμεσα σε δύο σημεία είναι ο ίδιος που βλέπει ένας τιμονιέρης απλώς σήμερα που κυβερνάει τη βάρκα του
τις εναντιώσεις των καιρών και βρίσκει την ακριβή γραμμή. Είναι δηλαδή μια στιγμή ακριβίας. Είναι ο φορέας. Πάρτε την αρχιτεκτονική. Όταν ήρθε ο Le Corbusier και είδε τα σπίτια στις Κυκλάδες, έμεινε με ανοιχτό στόμα, διότι αυτά που ψάχνανε αυτοί να βρούνε μέσα από τους μεάνδρους της δυτικής έρευνας, οι τεχνίτες των νησιών τα είχαν βρει ως λύσεις που ήταν και πρακτικές και αισθητικές μαζί. Διότι όσο πιο σωστά εξυπηρετεί ένα πρακτικό σκοπό, τόσο πιο πολύ αποβάλλει τα περιτά και τα στολίδια και μένει μόνο η ουσία. Φοβούμαι μη χαθεί. Ο φόβος μας σήμερα είναι μη χαθεί, επειδή αυτά τα πράγματα έχουν καταπιεστεί από το σημερινό πολιτισμό. Η εισβολή του τεχνικού πολιτισμού είναι πολύ μεγάλη και ο κίνδυνος υπάρχει. Η λυρική ποίηση γεννήθηκε στο Αιγαίο. Στη Λέσβο ήταν η Σαφό και ο Αλκαίος. Και στην Πάρο ο Αρχίλογος. Έτσι άρχισε η λυρική ποίηση. Λοιπόν, δεν είναι κάτι που δεν μπορεί να συνδέεται μαζί μου. Ύστερα είναι η τέχνη, η αντίληψη που βλέπουν οι καλλιτέχνες τα πράγματα. Η κυκλαδική γλυπτική είναι κάτι που με συγκινεί και που βρίσκω ότι έχει και άμεση συγγένεια με την μοντέρνα τη λεγόμενη γλυπτική. Όλη λοιπόν η παράδοση η ελληνική νομίζω ότι είναι μέσα στην κοιτίδα αυτή, στο λίκνο αυτό που λέμε Αιγαίο. Για μένα και το κύμα, ας πούμε, ο Φλίσβος μιλάει ελληνικά. Τώρα, ειδικά η Σαφό για μένα είναι λίγο ένα φαινόμενο. Αν σκεφτεί κανείς την εποχή εκείνη, η Λέσβος είχε ένα πολιτισμό πολύ πιο αναπτυγμένο και προοδευτικό, αν θέλετε, από της κλασικής Ελλάδας που ακολούθησε μετά. Λοιπόν, υπήρχε και μια ελευθερία ηθών. Αυτό όλα επιτρέψανε στη Σαφό να κάνει μια ποίηση που οι γραμματολόγοι μπορεί να τη βλέπουν ως κλασική ποιήτρια, αλλά για μένα είναι πολύ μοντέρνα ποιήτρια. Θέλω με σε γογγύλα, πέφανθη λαβοϊσάμα, γλακτίναν σε δίουμ τε πόδος, αν τίποτα πτάει, γλακτίναν σε δίουμ τε πόδος, αν τίποτα πτάει. Είναι ίσως κοινότοπο, αλλά θα πρέπει να το θίξουμε για μια ακόμη φορά, πως υπάρχουν δύο γενιές ποιητών, ας πούμε, δύο ποιητικές παραδόσεις. Μία είναι εκείνη του Σολεμού. Σε αυτήν ανήκει ο Ελίτης. Η άλλη είναι αυτή του Κάλβου, του Καβάφη, στην οποία ανήκει κατά ένα μέρος, κατά κάποιο τρόπο, ο Σεφέρης. Ο Ελίτης ήθελε πάντοτε να φτάσει τη γλώσσα σε ένα ύψος, να τη φτάσει στο τελευταίο ίσως όριο, στο τελευταίο πράγμα που θα μπορέσει κανείς να γνωρίσει από τη γλώσσα.
όπως την έχουμε συνηθίσει στις καθημερινές τις μορφές. Αυτό για πολλούς περιέχει μια γοητεία, για άλλους περιέχει μια εξήτηση. Το θέμα είναι να δει κανείς την ομορφιά αυτής της γλώσσας. Ο καημός του θανάτου τόσο με πυρπόλησε που η λάμψη μου επέστρεψε στον ήλιο. Κείνος με πέμπει τώρα μέσα στην τέλεια σύνταξη της πέτρας και του εθέρος. Λοιπόν, αυτός που γύρευα είμαι. Ω λινό καλοκαίρι, συνετό φθινόπωρο, χειμώνα ελάχιστε. Η ζωή καταβάλει τον οβολό του φίλου της ελιάς και στη νύχτα μέσα των αφρόνων με ένα μικρό τριζόνι κατακυρώνει πάλι το νόμιμο του ανέλπιστου. Για ένα ποιητή, όλη η νεοελληνική παράδοση από το δημοτικό τραγούδι και το Σολομό είσαμε σήμερα είναι χρήσιμη. Ακόμα και οι μέτροι ποιητές, ακόμα και οι κακοί, βοηθάνε. Φυσικά, εάν εντοπίσουμε το ερώτημα ποιοι βοήθησαν, θα έλεγα ο Σολομός, ο Κάλβος και κατά παράδοξο τρόπο ο Καβάφης, κατά αντίθεση, γιατί πολλοί λένε ότι βρίσκεται στους αντίποδες μου και από μια άποψη είναι σωστό. Αλλά ο Καβάφης είναι φορέας ορισμένων αρετών που μπορεί να τις πάρει και ένας που έχει τελείως διαφορετική ιδιοσυγκρασία. Βασικά όμως, εκείνος που αποτελεί κατά κάποιο τρόπο τον πυρήνα για μένα είναι ο Σολομός. Ο Σολομός αντιπροσωπεύει μια έκφραση που είναι συνάμα και λυρική και διανοητική και έφτασε σε μια εποχή που ήταν δύσκολο, σε μια εποχή που καν στην Ευρώπη δεν είχε διατυπωθεί η αντίληψη της καθαρής ποίησης, έφτασε να κάνει μια καθαρή ποίηση σε πολύ για μένα υψηλότερη μορφή και από του Μαλαρμέ που είναι διεθνώς ο καθιερωμένος πατέρας της καθαρής ποίησης. Ο Παπαδιαμάντης είναι πολύ σημαντική μορφή για μένα. Έχω γράψει και ένα βιβλίο για αυτόν. Όπως έλεγα άλλοτε σε προηγούμενη ερώτηση, με ενδιέφεραν οι μορφές των ανθρώπων που είναι φορείς μιας αθόλυντας και ο Παπαδιαμάντης ασφαλώς είναι. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό, είναι ότι είδε τη νεοελληνική πραγματικότητα και τα φυσικά στοιχεία μέσα από την Ορθοδοξία. Και αυτό έδωσε μια αγιότητα. Εμένα η επιδίωξή μου ήταν αυτή η φυσιοκρατική παράδοση που είχα από τους αιωλείς να την συνδυάσω με την αγιότητα, την έννοια της αγιότητας που έχει δώσει η Ορθοδοξία. Έμφυτα οι τάσεις μου ήτανε να στηρίζομαι στις αισθήσεις, διότι οι αισθήσεις αποτελούν μια γλώσσα κοινή και μπορούμε να συνοηθούμε, αλλά οι αισθήσεις να φύγουν από το επίπεδο το ίσως χυδαίο που έχουν κάποτε και να τοποθετηθούν σε ένα επίπεδο εξαγιασμένο. Ένα ποίημα ή ένα πεζό που διαβάζεται και σαν αυτό που σημαίνει μια πρώτη ματιά, έχει όμως και μυστικές προεκτάσεις, έχει αναφορές στη μεταφυσική. Πίσω υπάρχει ένα άλλο κείμενο πίσω από αυτό, υπάρχει ένα παιχνίδι με τους αριθμούς, ας πούμε, στα ποιήματά του. Αυτό το πράγμα μας δίνει ένα πολλαπλό κείμενο που σημαίνει ότι για να το αναγνωρίσει κανείς μέχρι το τελευταίο σημείο πρέπει να δει το νόημα αυτής της διαπερατότητας. Ανάμεσα το 56 και το 59 άρχισε να γράφει το Action ST. Αυτό το επικολυρικό ποίημα είναι νομίζω ένα από τα πιο σπουδαία έργα της εποχής μας. Μέσα σε μια πολύ περίπλοκη αρχιτεκτονική, ο Ελίτης έχει συνοψίσει όλα τα αισθήματα της ωριμότητας του. Έχει καταπιαστεί με όλες τις αντιθέσεις της ζωής. Ο μαΐστρος, ο Λεβάντες, ο Γαρμπής, ο Κουνέντες, ο Γρέγος, ο Σιρόπος.
τραμουντάνα η όστρια. Και μέσα στο άξιο νηστή, αυτό που είπα, εξαιριασμό των αισθήσεων ως στοιχείο, υπάρχει. Υπάρχουν όμως και άλλα πράγματα, γιατί μπαίνει εδώ πέρα αυτό που ονομάζουμε ιστορική συνείδηση. Τώρα, τι να σας πω, το πώς γεννήθηκε η ιδέα του εξονιστή είναι λίγο ανεκδοτολογική. Δηλαδή, εγώ σε μια ορισμένη εποχή, φεύγοντας από την Ελλάδα για να πάω στο εξωτερικό και κατεβαίνοντας να πάω στο αεροδρόμιο, έβλεπα, ήταν μια εποχή πολύ άσχημη για την Ελλάδα, σας μιλώ για το 1948, τα Ελληνόπουλα που ήταν πεινασμένα, αδύνατα, φτωχοντυμένα, και ξαφνικά βρέθηκα στην Ελβετία και είδα την τεράστια διαφορά που υπήρχε. Αυτό το πράγμα μου σχηματίστηκε σαν καημός μέσα. Και όταν αργότερα άρχισα να γράφω, αυτά που έγραφα άρχισαν να παίρνουν ένα χαρακτήρα δεητικό. Ήταν σαν να ήσουν σε μια εκκλησία και να παρακαλούσες στο Θεό, αμάν γιατί εμείς να τραβάμε αυτά τα πράγματα και οι άλλοι άνθρωποι να είναι ευτυχείς. Έτσι μου δόθηκε η πρώτη αφορμή να δώσω μια μορφή λίγο που να προσομοιάζει προς τους ψαλμούς, προς τις ύμνους της εκκλησίας, και άρχισα να ψάχνω, να διαβάζω βέβαια και την Παλιά Διαθήκη, αλλά και τη Σύνοψη και άλλα κείμενα που είχα στη διάθεσή μου με κοντάκια του Ρωμανού του Μελαδού και τέτοια. Αξιονεστή, μεγαλύνησε τον Ζωδότη, τον έντο σταυρό τα σχήρασε την αντά και συντρίψαντα το κράτος του εχθρού. Σώσιμη, εγώ σώσω με, ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Έφρυξεν η γη και ο ήλιος σώτερε κρύβει, σου του ανεσπέρου φεύγους Χριστέ, δίντος υπογήν σωματικό. Πήρα λοιπόν από εκεί ορισμένα στοιχεία στιχουργικά και ταυτοχρόνως θέλησα και επιδίωξα, πράγμα που επιτεύχθηκε αργότερα γιατί απαιτεί πολύ κόπο, να κάνω μια σύνθεση που να έχει τις αναλογίες που έχει μια λειτουργία χριστιανική σε μια εκκλησία. Βέβαια το περιεχόμενο να είναι το περιεχόμενο που αφορά τη σύγχρονη Ελλάδα και το δράμα της. Θέλω να πω ότι ακόμα και όταν βάζω μια περιγραφή από μια μάχη της Αλβανίας, την ταυτίζω με τους αγώνες που έκαναν οι Έλληνες και σε άλλες εποχές της ιστορίας τους. Διότι αν θέλετε η Ελλάδα, η ιστορία της είναι μονίμως επάνω στα ίδια μοτίβα. Αγωνίζεται συνεχώς σαν μικρή, σαν αδικημένη, και αυτό το πράγμα με έκανε να κάνω ταυτίσεις. Τώρα, είχα μια εμπειρία από την Αλβανία. Στην Αλβανία πέρασα, δεν μπορώ να πω ότι ήμουν κανένας ήρωας, αλλά πέρασα πολύ σκληρές ώρες, και αν εξαιρέσω την πρώτη περίοδο, τον πρώτο 1,5 μήνα που βρέθηκα ανάμεσα υπηρεσία πιο πίσω, μετά βρέθηκα στην πρώτη γραμμή. Από εκεί λοιπόν αυτό χρησιμεύσε, γιατί έζησα από κοντά αυτή την υπόθεση. Και έτσι τα δύο πρώτα αναγνώσματα του αξιωματικού τα αφιέρωσα στο αλβανικό. Μετά είχαμε την περίοδο της κατοχής που φυσικά όλοι μας τη ζήσαμε, και την περίοδο της εμφύλειας, ας πούμε, σύρακτης που έγινε. Αποτελέσανε, όπως βγαίνει ο ιερέας στην εκκλησία και διαβάζει το Ευαγγέλιο, αποτελέσανε τα λεγόμενα αναγνώσματα. Σημερώνοντας τα Ιγιανιού, με την αύριο των φώτων, λάβαμε τη διαταγή να κινήσουμε πάλι μπροστά για τα μέρη όπου δεν έχει καθημερινές και σκόλες. Έπρεπε, λέει, να πιάσουμε τις γραμμές που κρατούσαν έως τότε οι Αρτινοί από Χιμάρα ως Τεπελένη, λόγω που εκείνοι πολεμούσαν από την πρώτη μέρα συνέχεια και είχαν μείνει σχεδόν οι μισοί. Και δεν αντέχανε άλλο. Νύχτα πάνω στη νύχτα βαδίζαμε ασταμάτητα,
ένας πίσω από τον άλλο, ίδια τυφλή. Με κόπο ξεκολώντας το ποδάρι από τη λάσπη, όπου φορές εκαταβούλιαζε ίσα με το γόνατο. Επειδή το πιο συχνά ψυχάλιζε στους δρόμους έξω, καθώς μες στην ψυχή μας. Και τις λίγες φορές όπου κάναμε στάση να ξεκουραστούμε, μήτε που αλλάζαμε κουβέντα, μονάχα σοβαρή και αμίλητη, φέγγοντας με ένα μικρό δαδί, μία-μία μοιραζόμασταν τη σταφίδα. Ή φορές πάλι, αν ήταν βολετό, λύναμε βιαστικά τα ρούχα και ξυνόμασταν με λύσα, ώρες πολλές, όσο να τρέξουν τα αίματα. Τι μας είχε ανέβει η ψήρα ως το λαιμό, κι ήταν αυτό πιο κι απ' την κούραση ανυπόφερτο. Τέλος, κάποτε ακουγότανε στα σκοτεινά εισφυρίχτρα, σημάδι ότι κινούσαμε, και πάλι σαν τα ζά τραβούσαμε μπροστά να κερδίσουμε δρόμο, πριχού ξημερώσει και μας βάλουνε στόχο τα αερόπλανα. Επειδή ο Θεός δεν κάτεχε από στόχους ή τέτοια, και όπως το είχε συνήθιο του, στην ίδια πάντοτε ώρα ξημέρωνε το φως. Και ότι ήμασταν σημά πολύ στα μέρη, όπου δεν έχει καθημερινές και σκόλες, μήτε αρρώστους και γερούς, μήτε φτωχούς και πλούσιους, το καταλαβαίναμε. Γιατί και ο βρόντος πέρα, κάτι σαν καταιγίδα πίσω από τα βουνά, δυνάμωνε ολοένα. Ύστερα και γιατί ολοένα πιο συχνά τύχαινε τώρα να παντούμε απ' τ' άλλο μέρος να έρχονται οι αργές οι συνοδείες με τους λαβωμένους. Όπου απειθώνανε χάμου τα φορεία οι νοσοκόμοι, με τον κόκκινο σταυρό στο περιβραχιόνιο, φτύνοντας μέσα στις παλάμες και το μάτι τους άγριο για τσιγάρο. Και όπου κατόπι, σαν ακούγανε για που τραβούσαμε, κουνούσαν το κεφάλι αρχινώντας ιστορίες για σημεία και τέρατα. Όμως εμείς το μόνο που προσέχαμε ήταν εκείνες οι φωνές μέσα στα σκοτεινά, που ανέβαιναν καυτές ακόμη από την πίσα του βυθού ή το θιάφι. Ωι, ωι, μάνα μου, ωι, ωι, μάνα μου. Και κάποτε πιο σπάνια, ένα πνιχτό μουσούνισμα ίδιο ροχαλιτό, που λέγαν όσοι ξέρανε, είναι αυτός ο ρόγχος του θανάτου. Ήταν φορές που εσέρνανε μαζί τους και χμαλό τους, μόλις πιασμένους λίγες ώρες πριν, στα ξαφνικά γιουρούσια που κάναν τα περίπολα. Βρωμούσανε κρασί τα χνότα τους, κι τσέπες τους γιωμάτες κονσέρβα ή σοκολάτες. Όμως εμείς δεν είχαμε, ότι κομμένα τα γιοφύρια πίσω μας, και τα λίγα μουλάρια μας και εκείνα ανήμπορα μέσα στο χιόνι και στη γλιστράδα της λασπουριάς. Τέλος, κάποια φορά φανήκανε μακριά οι καπνοί που ανέβαιναν μεριές-μεριές, κι οι πρώτες τον ορίζοντα κόκκινες, λαμπερές φωτοβολίδες. Γύρω από αυτά έβαλα αυτά που εκμεταλλεύτηκα ως τυχουργικούς τύπους από το Βυζάντιο και τα υπόλοιπα κατά τακτά διαστήματα είναι οι ψαλμοί, δηλαδή το ύφος των ψαλμών που δανείστηκα από την Παλιά Διαθήκη. Ύστερα ήρθε ο Θοδωράκης, ο οποίος κατά σύμπτωση εκείνη την εποχή έψαχνε να φύγει από τη λεγόμενη συμφωνική μουσική με τη δυτική αντίληψη και να βρει τις πηγές του Βυζαντίου και του τέριασε. Και έτσι έγινε αυτό το πάντρεμα που βοήθησε πολύ στο να έρθει το έργο αυτό που κατά τα άλλα είναι πολύ δύσκολο να έρθει και στα χείλια των πολλών. Εμένα, ας το πούμε, με ικανοποίησε αυτό ότι την εποχή της Χούντας έμαθα ότι συνεννούνταν από το ένα κελί στο άλλο με τραγουδώντας αξιωστοί ή εξόριστοι πηγαίνανε και μπορούσαν να απομονωθούν σε κάποια γωνιά και να τραγουδήσουν, λέγανε τραγούδια από τα αξιωστοί. Αυτό το πράγμα σημαίνει ότι η ποίηση ζει
Και για ένα ποιητή είναι πολύ κολακευτικό αυτό το πράγμα, δηλαδή μια ικανοποίηση. Όπως πιστεύω, όλα τα πράγματα περνούν στην ποιήση. Πρέπει όμως να λειτουργήσει ο μηχανισμός που είπα πριν των αναλογιών. Τι θέλω να πω, ότι ανάμεσα σε μια διαδήλωση, ας πούμε, του Παρισιού, του Μαΐου, του Περισσινού και σε ένα κάμπο από παπαρούνες και σε ένα έργο του Πικασό, υπάρχει η ίδια αναλογία. Λοιπόν, είναι λάθος της λεγόμενης πολιτικοποιημένης ποιήσης, όχι πάντοτε, αλλά το βλέπω πολύ συχνά σε αυτά που λαβαίνω και διαβάζω, να εκφράζουν άμεσα, δηλαδή αυτό που είναι αμεσότης στην καθημερινή ζωή, στην ποιήση πρέπει να είναι έμεσο για να λειτουργήσει. Αλλιώς το ποίημα δεν γίνεται ποίημα, παραμένει άρθρο. Αν όμως υπάρχει ο ποιητής που μπορεί να το αξιοποιήσει αυτά, βεβαίως μπορεί κατεξοχήν και μέσα από τον κόσμο των αισθήσεων και με τις αναλογίες των αισθήσεων να εκφράσει και προβληματισμούς κοινωνικούς και πολιτικούς. Υπό τον όρο πάντοτε αυτά να γίνονται ποιήση. Για να γίνει ποιήμα πρέπει να μετουσιωθεί. Και να μετουσιωθεί μέσα από τη γλώσσα. Οι νέοι με ενδιαφέρουν, εγώ εξομολογούμε ότι με τους συνομιλίκους μου συνεννοούμε κάπως δύσκολα. Συνεννοούμε περισσότερο με τους νέους, αν και πολλές φορές διαφωνώ, υπάρχει ένα στοιχείο ανοριμότητας που βέβαια δεν επιτρέπει την ταυτότητα, αλλά πάντως είναι οι φορείς αυτού που ονομάζουμε πραγματικότητα. Και επειδή ακριβώς γίνεται με άλματα η εξέλιξη της ευαισθησίας, αναγκάστηκα στη Μαρία Νεφέλη να βάλω μια κοπέλα να μιλάει ώστε τα πιο τολμηρά και παραστατικά πράγματα να τα λέει εκείνη και εγώ από δίπλα να προσπαθώ να τα κατανοήσω και να αποδείξω στο τέλος, όπως πιστεύω ότι είναι η κατάληξη του έργου, ότι στην ουσία κυνηγούμε το ίδιο πράγμα απλώς με διαφορετικά μέσα και ότι η ζωή δεν μπορεί να σταματήσει, θα προχωρήσει. Thank you.